Αυτές είναι οι 10 καλύτερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας που θα σας πω ότι είναι να δείτε. Και πιο σωστά, αυτές είναι οι 10 καλύτερες ταινίες στη δικιά μου λίστα, στη λίστα εκείνων των ταινιών που άφησαν το πιο έντονο αποτύπωμα σε μένα την εποχή που τις είδα. Και αν θέλεις, αυτός είναι και ο μόνος τρόπος που μπορείς να βάλεις σε μια σειρά τα έργα της ανθρώπινης διάνοιας, τα έργα τέχνης. Πάμε λοιπόν. Ή.Τ. ο Εξωγήινος. Μια ταινία του 1982 σε σκηνοθεσία του Steven Spielberg, αποτελεί μέχρι και σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά έργα όλων των εποχών. Η ιστορία ξεκινά όταν ένας εξωγήινος εγκαταλείπεται κατά λάθος στη Γη από το δεστημόπλοιό του. Ο E.T. βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι ενός νεαρού αγοριού του Elliot, ο οποίος τον ανακαλύπτει και αποφασίζει να τον προστατεύσει από τις αρχές που τον αναζητούν. Ο Elliot μαζί με τα αδέρφια του, τον Michael και την Gertie, την οποία υποδύεται η τότε μικρή Drew Barrymore, δημιουργούν ένα ισχυρό δεσμό με τον E.T. και η ταινία επικεντρώνεται στην προσπάθειά τους να τον βοηθήσουν να επικοινωνήσει με τον πλανήτη του και τελικά να επιστρέψει στο σπίτι. ...2015 και η ταινία The Martian, σε σκηνοθεσία του Ridley Scott. Η ιστορία ακολουθεί τον αστροναύτη Mark Watney, ο οποίος θεωρείται νεκρός και καταλείπεται από το πλήρωμά του κατά τη διάρκεια μιας αποστολής στον Άρη. Ο Watney επιβιώνει και βρίσκεται μόνος του σε ένα φιλόξενο πλανήτη, με περιορισμένους πόρους και χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τη Γη. Με εξαιρετική επινοητικότητα και επιστημονική γνώση, ο Watney προσπαθεί να επιβιώσει, καλλιεργώντας πατάτες σε ένα αυτοσχέδιο θερμοκήπιο και βρίσκοντας τρόπους να παράγει νερό. Εν τω μεταξύ, στη Γη, η NASA και το πλήρωμα του διαστημικού σταθμού Hermes συνεργάζονται για να οργανώσουν μια τολμηρή διάσωση. ...1997 και η ταινία Contact σε σκηνοθεσία του Robert Zemeckis, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Carl Sagan. Η ιστορία ακολουθεί τη Δόκτωρα Έλλη Άρροουεϊ, την οποία υποδύεται η Τζόντι Φώστερ, μια αφοσιωμένη αστρονόμο που εργάζεται στο πρόγραμμα SETI, αναζητώντας σημάδια εξωγήινης ζωής μέσω ραδιοκυμάτων. Η ζωή της αλλάζει δραματικά όταν λαμβάνει ένα ισχυρό σήμα από τον αστέρα Βέγκα που αποκαλύπτει οδηγίες για την κατασκευή μιας μηχανής διαστρικών ταξιδιών. Η Δόκτωρα Άρροουεϊ αντιμετωπίζει προκλήσεις καθώς προσπαθεί να πείσει τους επιστήμονες και τις κυβερνήσεις για την αυθεντικότητα του μηνύματος. Η ταινία διερευνά θέματα όπως η πίστη και η επιστήμη, ενώ μέσα από το ταξίδι της η Άρροουεϊ έρχεται αντιμέτωπη με βαθιά φιλοσοφικά ερωτήματα για τη θέση της ανθρωπότητας στο σύμπαν. ...1977 και άλλη μια ταινία του Steven Spielberg, το Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου. Η ιστορία ακολουθεί το Roy Neary, έναν καθημερινό άνθρωπο που βιώνει μια ανεξήγητη συνάντηση με ένα UFO, η οποία αλλάζει τη ζωή του. Μετά το περιστατικό, ο Roy αρχίζει να βλέπει οράματα ενός περίεργου βουνού και αισθάνεται μια ακατενάκητη ανάγκη να ανακαλύψει την αλήθεια πίσω από αυτά τα οράματα. Η ταινία έγινε γνωστή για τα εντυπωσιακά της για την εποχή οπτικά εφέ, τη συναρπαστική μουσική του John Williams, αλλά και την ατμοσφαιρική συνοθεσία του Steven Spielberg. Οι στενές επαφές τρίτου τύπου διερνούν θέματα όπως η περιέργεια, η αναζήτηση της αλήθειας, αλλά και η επιθυμία για επικοινωνία με το άγνωστο. ...2014 και η επική ταινία του Christopher Nolan, Interstellar.
Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα μέλλον όπου η γη πλήττεται από οικολογική καταστροφή και οι πόροι έχουν εξαντληθεί. Ο Μάθιου Μακόν έχει πρωταγωνιστεί ως Κούπερ, ένας πρώην πιλότος και μηχανικός που στρατολογείται για μια επικίνδυνη αποστολή. Μαζί με μια ομάδα επιστημόνων ταξιδεύουν μέσα από μια σκουλικότρυπα, αναζητώντας ένα νέο κατακύσιμο πλανήτη για την ανθρωπότητα. Η ταινία συνδυάζει εντυπωσιακά οπτικά εφέ και επιστημονική ακρίβεια με τη βοήθεια του θεωρητικού φυσικού Kip Thorne για να δημιουργήσει πραγματικά μια καθηλωτική εμπειρία. AI 2001, τεχνητή νοημοσύνη, άλλη μια ταινία του Steven Spielberg σε μια ιδέα του Stanley Kubrick. Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα μελλοντικό κόσμο όπου τα ρομπότ συνυπάρχουν με τους ανθρώπους. Ο Haley Joel Osment πρωταγωνιστεί ως David, ένα προηγμένο ρομπότ παιδί που έχει προγραμματιστεί να αγαπά ανεφόρων. Ο David υιοθετείται από μια οικογένεια ως υποκατάστατο για το κομματόδι γιο τους, αλλά σύντομα απορρίπτεται όταν ο πραγματικός γιος ανακάμπτει. Απελπισμένος να γίνει πραγματικό αγόρι και να κερδίσει την αγάπη της μητέρας του, ο David ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι για να βρει τη γαλάζια νεράιδα, εμπνευσμένος από την ιστορία του Πινόκιο. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησής του, ο David συναντά διάφορους χαρακτήρες και αντιμετωπίζει τις σκληρές πραγματικότητες του κόσμου. Η ταινία εξερευνά θέματα όπως η αγάπη, η ταυτότητα, αλλά και το τι σημαίνει τελικά να είσαι άνθρωπος. Η ταινία Γκάτακα του 1997, σε σκηνοθεσία του Άντριου Νίκολ, διαδραματίζεται στο μέλλον, όπου η γενετική έχει επιτρέψει στην δημιουργία καλύτερων ανθρώπων, ανθρώπων με πολύ υψηλές φυσικές και νοητικές ικανότητες. Οι άνθρωποι γεννιούνται με επιλεγμένα γονίδια και η κοινωνία διαιρείται σε invalid και valid, ανάλογα με το γενετικό τους προφίλ. Ο Vincent, ο Ethan Hawke, ένας invalid ονειρεύεται να γίνει αστροναύτης παρά τις γενετικές του αδυναμίες και με τη βοήθεια ενός valid, του Jude Law, αντικαθιστά την ταυτότητά του για να εισέλθει στο Gattaca Space Program. Η ταινία εξετάζει διλήμματα γύρω από την γενετική επεξεργασία και την ανθρώπινη αξία και μας προτρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει πραγματικά να είναι κάποιος άνθρωπος ανεξάρτητα από τις γενετικές μας προδιαθέσεις. But in a place where any cell from any part of your body can betray you, how do you hide? When we all shed 500 million cells a day. ...1995 και το συναρπαστικό επιστημονικό δράμα 12 πίθηκοι σε σκηνοθεσία του Terry Gilliam. Η ταινία ακολουθεί ένα κατάδικο που στέλνεται πίσω στον χρόνο από μια μεταποκαλυπτική κοινωνία του 2035 για να εντοπίσει την πηγή μιας επιδημίας που σχεδόν εξαφανίζει την ανθρωπότητα. Κατά τη διάρκεια της αποστολής του, ο Coulson, τον οποίο υποδύεται ο Bruce Willis, συναντά την ενδιαφέρουσα και μυστηριώδη Jabe Quinn, καθώς και τον τρελό επιστήμονα Jeffrey, ο οποίος έχει σχέση με την επιδημία. Με τη μοναδική ατμόσφαιρά του και την υπεπειραμένη σκηνοθεσία του Gilliam, το 12 πίθηκοι αναδεικνύεται σε μια πανέξυπνη και συναρπαστική κινηματογραφική εμπειρία που διερευνά την ανθρώπινη φύση και την αναζήτηση για ελπίδα σε ένα καταστραμμένο κόσμο. ...1982 και η ταινία σταθμός Blade Runner από τον σκηνοθέτη Ridley Scott. Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα σκοτεινό και δυστοπικό Los Angeles το 2019, όπου οι Replicants κατασκευάζονται από την εταιρεία Tyrell Corporation για εργασίες σε αποικίες εκτός γης. Ο Harrison Ford πρωταγωνιστεί ως ένας πρώην Blade Runner που καλείται να κυνηγήσει και να εξοντώσει μια ομάδα Replicants
με ηγέτη το χαρισματικό Ρόι Μπάντι. Κατά τη διάρκεια της αποστολής του, ο Ντέκαρτ έρχεται αντιμέτωπος με ειδικά και πραξιακά διλήμματα, ιδιαίτερα μετά τη γνωριμία του με τη Ρέιτσελ, μια προηγμένη ρέπλικαντ που αγνοεί την πραγματική της φύση. Η ταινία εξερευνά βαθιά φιλοσοφικά θέματα, όπως η φύση του ανθρώπου, η ταυτότητα, αλλά και η εθνικότητά μας. Με την ατμοσφαιρική σκηνοθεσία του Ρίτλε Σκοτ και τη μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου, το Blade Runner έχει κερδίσει τη φήμη ως ένα κλασικό και επιδραστικό έργο στην επιστημονική φαντασία, επηρεάζοντας την pop κουλτούρα και την αισθητική του είδους. Και σε αυτή την υποκειμενική λίστα, νούμερο 1, το επικό αριστούργημα του Stanley Kubrick, 2001, η Οδύσσεια του Διαστήματος, σε σενάριο του ίδιου και του Arthur Clarke. Η ταινία ξεκινά με την ανακάλυψη ενός μυστηριώδους μαύρου μονόλιθου στη Σελήνη, ο οποίος φαίνεται να επηρεάζει την ανθρώπινη εξέλιξη. Αυτό το έβριμα οδηγεί μια ομάδα αστροναυτών σε μια αποστολή προς το Δία με το διαστημόπλοιο Discovery One. I never gave these stories much credence, but particularly in view of some of the other things that have happened, I find them difficult to put out of my mind. Η ταινία εξερευνά θέματα όπως η ανθρώπινη εξέλιξη και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ με τα εντυπωσιακά της εφέ, τη μοναδική συνοθεσία του Kubrick, αλλά και την εμβληματική μουσική, το 2001 η Οδύσσεια του Διαστήματος παραμένει ένα αριστούργημα που εμπνέει και προκαλεί το κοινό να σκεφτεί βαθύτερα για την ύπαρξή μας και το μέλλον της ανθρωπότητας. Λοιπόν, αυτές ήταν οι 10 κατά την άποψή μου καλύτερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Ξαναλέω, είναι ταινίες που θα τις είχα στη δικιά μου λίστα και θα τις πρότεινα σε κάποιον να τις δει. Προφανώς δεν συμπεριέλαβα σε αυτές ταινίες που είχαν αυτοβιογραφικό χαρακτήρα, όπως είναι το Oppenheimer ή το Imitation Game ή το Theory of Everything, όπως επίσης δεν συμπεριέλαβα και sci-fi περιπέτειες, όπως ήταν το Alien ή το Terminator, το Star Trek ή το Star Wars. Λοιπόν, γράψτε μου και εσείς στα σχόλια ποιες θεωρείτε κατά την κρίση σας και κατά τη δικιά σας αισθητική τις 10 καλύτερες ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών και μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την επόμενη δεκάδα ταινιών. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά, να βλέπετε ωραία βίντεο στο YouTube και να παρακολουθείτε ακόμη πιο ωραίες ταινίες στα σινεμά της περιοχής σας. Να είστε όλοι καλά!